Susie Yengi is Susie Yengli. Yengi, yes. It's very hard to say, but that's the correct word to say, Susie Yengi. Susie Yengi, Susie Yengi. Έτσι λοιπόν προφέρεται σωστά το προσωνύμιο της Εθνικής Φιλανδίας και σημαίνει Αγέλη Λίκων, όπως μου είπε ο Ρούχπ Άχονεν σε συνέντευξη μαζί του περίπου 20 λεπτών. Θετικός και εκφραστικός ήταν ο Γκάρ του Καντλοσσού, έτοιμος να απαντήσει με λεπτομέρειες σε όλες τις ερωτήσεις. Ίσως αξίζει να δείτε πώς περιγράφει τη στιγμή που βγαίνει ο Σκότι Πίπεν από τα αποδυτήρια της τόπο του Ελσίνκη, ομάδα στην οποία διετέλεσαν συμπαίκτες για ένα παιχνίδι. Κρατάει σαν κοιμήλιο ο Ρουπ τη φωτογραφία με τον Πίπεν στο σπίτι του, στο πατρικό του. Μάλιστα το έχει πάρει και αυτόγραφο και όπου ο Πίπεν έγραψε «Καλή τύχη πιτσιρίκο». Αυτό είναι το πρώτο μέρος της συνέντευξης μαζί του, με τίτλο στο πρώτο βίντεο, με τίτλο «My teammate Scottie Pippen». Στη συνέντευξη συνεχίζουμε, αναλύουμε την κατάσταση στο φιλανδικό μπάσκετ, πώς και γιατί επέλεξε ο ίδιος να παίξει μπάσκετ σε μια πόλη όπου έχει παράδοση το παιχνίδι, με την πορτοκαλί μπάλα. Αναλύει το χαρακτήρα του Χέντρικ Ντέτμαν, μας μιλάει για τον προπονητή του στον Κολοσσό, τον Άρη Λυκογιάννη, ο οποίος μάλιστα τον έχει μάλλον υποδημιουργική πίεση, για την πόλη όπου γεννήθηκε, το Σάλο, και την επιρροή που έχει στο Σάλο και τις κατοίκους της περιοχής η γνωστή εταιρεία, η Nokia. Τέλος, συζητάμε για τη γλυκιά αναμονή που νιώθει ο ίδιος για τη διοργάνωση του ομίλου του Ευρωμπάσκετ του 2017 που ανέλαβε η Φιλανδία. Κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες. Έχω εμπλουτίσει το βίντεο με παραπομπές, με κάποια γκρι πλαίσια που υπάρχουν στο κάτω μέρος των θεμάτων, με μικρή περιγραφή και ένα τόξο που παραπέμπει, ένα βελάκι που παραπέμπει σε άλλο βίντεο. Πατάτε στο βελάκι, πάτε σε άλλο πιο λεπτομερές θέμα για πρόσωπα ή καταστάσεις που συζητάμε με τον Άχονον. Δηλαδή, μιλάμε για την Εθνική Φιλανδίας, βάζω παραπομπή για τα πάρτι που δημιούργησαν οι Φιλανδοί στο Μπιλμπάο, στο Μονπελιέ, σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις τις οποίες τις κατακλείζουν κατά χιλιάδες. Μιλάμε για τον Deadman, βάζω παραπομπή με συνέντευξη του προπονητή του στην Εθνική. Ακόμη, στην παράγραφο κάτω από το βίντεο, κάτω από τα θέματα βίντεο, μπορείτε να επιλέξετε όποια παράγραφο σας ενδιαφέρει, πατώντας την ένδειξη με το χρονικό σημείο που αρχίζει και τελειώνει κάθε ενότητα. Τώρα, αν αναρωτιέστε γιατί συνέντευξη με τον Ρουπ Άχονεν, υπάρχουν απαντήσεις. Μου αρέσει ως παίχτης, είναι στιβαρός, solid που λένε και οι προπονητές. Θεωρώ πάρα πολύ καλό παίκτη. Μου αρέσει, ήταν ένας από τους αγαπημένους μου, Χάνο Μότολα, συμπατριώτης του, παρά τις αντιρρήσεις που έχουν πάρα πολλοί προπονητές, λένε ότι είναι αργός. Εμένα μου αρέσει. Η Φιλανδία είναι, αν θέλετε, ένα ταξιδιωτικό αποθυμένο μου. Ακόμη δεν έχω καταφέρει να πάω στη χώρα των χιλίων λιμνών. Δεν πειράζει, κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Στο μπάσκετ οι Φιλανδοί προχωρούν πάρα πολύ καλά, με πρόγραμμα, με σταθερά βήματα, δεν βιάζονται και έχουν μάλιστα και πάρα πολύ καλές ιδέες. Για παράδειγμα, στο Μονπελιέ, κατά τη διάρκεια του Ευρωμπάσκετ, για περίπου μία εβδομάδα, λειτουργήσε εκεί δημοτικό σχολείο για 5 εργάσιμες ημέρες για τα παιδιά των Φιλανδών φιλάθλων που ταξίδεψαν για να παρακολουθήσουν την Εθνική Φιλανδίας. Φανταστικό. Ήταν μια πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας, την οποία την πραγματοποίησε σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας. Δεν ξέρω αν το σχολείο ήταν ουδετερόθρησκης, παγανιστικής ή άλλης διαλυτικής κατευθύνσεως. Συγγνώμη, δεν το γνωρίζω. Αλέξης Τσατσούλης για το διαδίκτυο μέσω του Alex Web TV, μονοπρόσωπη Broadcasting Company.